υπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέσουμε τα προβλήματα που έχουμε, που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, αλλά και τα αιτήματα που έχουμε ως Πανελλαδική Επιτροπή του Μπλόκου, που είναι αιτήματα όμως όλων των αγροτών και των ανθρώπων, γιατί είναι σε προσωπικό όλους και μπορούμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε και με τα τρακτέρ στους δρόμους και με διάφορες μορφές, αλλά και με τέτοιες συναντήσεις, πιέζοντας όσο μπορούμε την κυβέρνηση για να δώσει λύσεις προς όφελός μας. Θέσαμε το υψηλό κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα μέσα και οι φόλια και τις ζωοτροφές, που το αναγνωρίζει και η κυβέρνηση ότι υπάρχει και έχει δημιουργηθεί δυσβάσταχτο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον αγροτικό τομέα, που δεν μας αφήνει να σηκώσουμε κεφάλι, που δεν μπορούμε να καλύψουμε το κόστος παραγωγής με τις τιμές που έχουμε, τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα μας. Με την επιτάσσεως θέσαμε το θέμα να υπάρξει αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως δίνουν και στους εφοπλιστές, δίνουν σε μια σειρά από άλλες κατηγορίες. Ταυτόχρονα να υπάρξει μείωση, ένα πλαφόν στην τιμή του ρεύματος. Πιστεύουμε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει πάνω στα προβλήματα των αγροτών, να δώσει λύσεις, όπως δίνει αρκετά δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ στους επιχειρηματικούς συμβούλους, θα πρέπει να δώσει και στο αγροτικό τομέα, στον πρωτογενειακό αγροτικό τομέα. Επιμένουμε σε αυτό και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να αναδείχνουμε τα προβλήματα και να ζητάμε λύσεις. Και από την κουβέντα είναι ότι υπάρχει αναγκαιότητα να νομοθετηθεί το αφορολόγητο πετρέλαιο, η επιστροφή πετρελαιού που λέει η κυβέρνηση, όμως πρέπει να υπάρχει σε μόνιμη βάση. Εμείς θέσαμε αυτό το θέμα στον Πρωθυπουργό και είπε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα κοιτάξουν και τη δημοσιονομική πολιτική και τουλάχιστον στο θέμα του πετρελαίου φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες εξαγγελίες. Από εκεί και πέρα θέσαμε και το θέμα της αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος στα προϊόντα που έχουν πουληθεί κάτω από το κόστος παραγωγής, που είναι πάρα πολλά προϊόντα. Εκεί φαίνεται ανάμεσα σε αυτά το βαμπάκι που αφορά όλη την Ελλάδα, είναι ένα προϊόν που αφορά όλη την Ελλάδα. Και εκεί, από ό,τι μας είπε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα. Δεν θέλω προφανώς να υπάρξει παραπέρα στήριξη πέρα από το ότι έχει ανακοινωθεί ως τώρα μέσα από τις αλλεπάλληλες συναντήσεις.